Για πρώτη φορά λοιπόν η κάμερα μπαίνει σε ένα υποβρύχιο του πολεμικού ναυτικού και είμαστε πολύ χαρούμενοι και περήφανοι για τους ανθρώπους που είναι εδώ και νυχθημερών προστατεύουν και υπηρετούν την πατρίδα μας και χαίρομαι πάρα πολύ που ο κυβερνήτης της Αμφιτρίτης μας υποδέχεται. Σας καλωσορίζουμε. Καλημέρα. Ελπίζουμε να σας κατατοπίσουμε στο χώρο μας. Το κάνατε ήδη και πρέπει να πω ότι κατεβαίνοντας εδώ λίγο αγχώθηκα, τρόμαξα, αλλά με το που ένιωσα τη ζεστασιά τη δική σας και την ασφάλεια που εκπέμπεται σε όλους εμάς, ένιωσα μέσα πολύ καλά. Θα μας πείτε πού είμαστε. Βεβαίως. Εδώ είναι ο χώρος, όπως λέμε, το τορπιλοστάσιο, το οποίο ναι μεν έχει τα οπλικά συστήματα του υποβρυχίου, όμως έχει και τις ενδιαιτήσεις όπου οι άνθρωποι του υποβρυχίου, το πλήρωμα όπως λέμε, κοιμάται, τρώει, στον ελεύθερο του χρόνο όταν υπάρχει θα δει λίγο τηλεόραση. Μου λέγατε πριν ότι μπορεί να μείνετε για πάρα πολλές μέρες κάτω από το νερό, μάλιστα, σωστά, μάλιστα. Όσο διαρκέσει μια άσκηση, μια αποστολή. Μάλιστα, τα υποβρύχια του πολεμικού ναυτικού μπορούν να επιχειρήσουν έως και 50 ημέρες σε κατάδυση, ανάλογα όσο απαιτεί η αποστολή τους. Η καμπίνα του κυβερνήτη είναι ο μόνος που έχει ένα πιο ξεχωριστό χώρο. Μάλιστα, έχει ένα ξεχωριστό χώρο, λίγο πιο... Που επιτρέπεται την είσοδο. Βεβαίως. Συγγνώμη για να πω. Και πάλι όμως είναι... Δηλαδή θα θεωρούσε κανείς ότι σαν κυβερνήτη θα πρέπει να έχετε μια τεράστια καμπίνα. Απλά δημιουργεί την αίσθηση έτσι, της ιδιωτικότητας. Ακριβώς. Την κλείνει η πόρτα. Αυτά είναι τα οικογένειά σας. Μάλιστα. Να σας ζήσουν τα κοριτσάκια σας. Σας λείπει η οικογένειά σας όταν είστε εδώ? Είμαστε συνηθισμένοι, σαφώς μας λείπει. Αλλά η πατρίδα έρχεται πρώτη. Μάλιστα, και αν θέλετε έχουμε και την οπτική ότι και για αυτούς το κάνουμε. Εδώ είναι η κουζίνα, εδώ μαγειρεύετε. Εδώ μαγειρεύουμε για 40 άτομα περίπου. Ναι. Εδώ είναι ο φούρνος μας, εδώ αυτός υπάρχει είναι τα μάτια μας. Και τις πρώτες ύλες εσείς καθορίζετε να τις έχετε, τι θα χρειαστείτε? Ο μάγειρας βγάζει το πρόγραμμα, βγάζει το σίκιο, ανάλογα τι χρειάζεται, πάμε τα ψωνίζουμε και έτσι γίνεται η δουλειά εδώ. Εδώ πέρα να αισθανθώ ότι είναι η καρδιά της, του υποβρυχίου, βλέπω τα ραντάρια, από τις ταινίες τα αναγνωρίζω. Να αισθανθείς ότι εδώ είναι το κεφάλι του υποβρυχίου. Το κεφάλι. Είναι ο εγκέφαλος του υποβρυχίου. Ωραία. Είναι όπως λέμε το διαμέρισμα διευθύνσεως. Ναι. Από εδώ, βρίσκεται ο κυβερνήτης με το επιτελείο του και από εδώ διευθύνεται, ας το πούμε, οι επιχειρήσεις του υποβρυχίου. Από εδώ εκτελείται η αποστολή του υποβρυχίου. Δεν είναι η καρδιά του υποβρυχίου. Η καρδιά του υποβρυχίου είναι η μπαταρία που έχει μέσα στα κήτη του και οι μηχανές του. Εδώ είμαστε στο πιδάλιο. Από εδώ διευθύνεται ο πλούς του υποβρυχίου. Ναι. Βρίσκονται άνθρωποι εδώ συνέχεια 24 ώρες το 24ωρο. Παίρνουν τις εντολές από το διαμέρισμα διευθύνσεως όπου βρίσκεται ο κυβερνήτης ή ο υποτεταγμένος αξιωματικός και από εδώ διευθύνεται το πλοίο. Πώς νιώθεις που είσαι η πρώτη Ελληνίδα σε υποβρύχιο? Νιώθω πολύ καλά επειδή κάνω κάτι που μου αρέσει. Από εκεί και πέρα, να πω την αλήθεια, δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα. Πώς εξελίχθηκες, πώς έφτασες εδώ? Ήταν κάτι που το ονειρευόσουν, που το ήθελες, το κατάλαβες σιγά σιγά, δηλαδή μπήκες στο πολεμικό ναυτικό και στην ουσία πήρες μετά αυτή την εξειδίκευση, ήταν κάτι που το ήθελες αυτής εξ αρχής? Ήταν κάτι που μου άρεσε από την αρχή, το υποβρύχιο σαν ειδικότητα. Απλά στην αρχή νόμιζα ότι δεν μπορούν να μπουν γυναίκες, έτσι νομίζαμε όλοι βασικά. Αλλά το έψαξα, είδα ότι μπορούν να μπουν και γυναίκες και ακολούθησα τη διαδικασία που έπρεπε. Εξήγησε μου το ρόλο σου εδώ, τι κάνεις. Ξέρω το βαθμό σου, είσαι σημειοφόρος αξιωματικός, αλλά τι κάνεις? Εγώ είμαι μάχημος από τη σχολή, μπαίνω μάχη μηχανική με μάχημος, δηλαδή ασχολούμαι με τις επιχειρήσεις. Λίγο τα πράγματα από την αρχή. Όταν σου είπανε ότι Αθηνά, ναι, θα μπεις όπως ονειρευόσουνα σε υποβρύχιο, πώς αντέδρασαν και πώς αντιμετώπισαν αυτή την απόφαση πρώτον οι δικοί σου άνθρωποι, γιατί είσαι η πρώτη Ελληνίδα που το κάνεις, αλλά και πώς υποδέχτηκαν εδώ στην Αμφιτρίτη οι υπόλοιποι αξιωματικοί και το υπόλοιπο πλήρωμα? Η δική μου η αλήθεια είναι ότι δεν ήθελαν, επειδή είναι δύσκολη ζωή στα υποβρύχια, αλλά από τη στιγμή που το επέλεξα εγώ,
είναι θετικοί και με υποστηρίζουν. Εδώ πέρα στη διοίκηση ήταν θετικοί, απλά επειδή δεν έχουν συνηθίσει με γυναίκα τόσα χρόνια, εντάξει, τους φάνηκε λίγο περίεργο. Ξέρω ότι γυρίσατε από μία αποστολή πριν από 2 εβδομάδες και μάλιστα αρκετών ημερών, σωστά? 50 ημέρες περίπου. 50 ημέρες. Πώς είναι να είσαι με 34 άντρες, να πρέπει να τρως μαζί τους, να κοιμάσαι μαζί τους, να επιχειρείς μαζί τους? Πώς κάνεις μπάνιο? Τώρα σου κάνω απλές ερωτήσεις που όμως φαντάζομαι είναι και στο μυαλό των τηλεθεατών. Κάνω ό,τι ακριβώς κάνει κάθε άντρας εδώ μέσα. Δεν υπάρχει καμία πολλούς διαφορά. Τι πρέπει να έχει κάποιος για να τα καταφέρει και να επιβιώσει εδώ και να είναι και παραγωγικός και... Πρώτα απ' όλα πρέπει να αντέχει τις συνθήκες του υποβρυχίου. Αυτό ή το έχεις ή δεν το έχεις, πιστεύω. Ναι. Από εκεί και πέρα θέλει υπομονή, θέλει πάρα πολύ διάβασμα. Και το διάβασμα δεν είναι ότι εγώ, για παράδειγμα, επειδή είμαι καινούρια, πρέπει να διαβάσω. Και οι κυβερνήτες ακόμα διαβάζουν. Περνάμε συνέχεια σχολεία, έχει πολλή εκπαίδευση. Και κουράγιο, γιατί είσαι μακριά από την οικογένειά σου. Όταν γνωρίζεις έναν άντρα και του λες ότι επιχειρώ στο υποβρύχιο, τον βλέπεις να εντυπωσιάζεται? Στην αρχή νομίζω ότι το κάνω πλάκα, αλλά εντάξει. Μετά στη συνέχεια όταν αντιλαμβάνω... Βασικά δεν συνηθίζω να λέω είμαι στο πολεμικό ναυτικό, είμαι σε όλους στο πολεμικό ναυτικό, δεν λέω παραπάνω.